στο... Έλα. Τώρα μου τη φέρει την κάμερα. Θέλω να πατήσω, θες. Δεν πειράζει, θα πω Σοφία, έχεις τον άρτο μου. Δεν ξέρω. Σοφία! Μήπως σας είναι εύκολο το καφεδάκι να το συνεχίσουμε λίγο αργότερα. Έμελε να κάνουμε τα αποκαλυπτήρια η νεότερη γενιά, τα αποκαλυπτήρια των προγόνων μας μετά από 87 χρόνια. Πριν γίνουν αυτά τα αποκαλυπτήρια, η Έλενα Σαρή Μιχαηλίδου θα κάνει ένα μικρό ιστορικό για την καταστροφή των Ελλήνων. Από την εργασιακή καταστροφή, το αποκορύφωμα του μέτρου της ανταλλαγής των πληθυσμών αποτέλεσε το σύμφωνο για την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας που υπογράφηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1923, το οποίο στη συνέχεια κατέστη μέρος της συνθήκης της Λοζάνης τις 24 Ιουλίου του ίδιου έτους. Κατά τη σύμβαση, η ανταλλαγή αυτή δεν ήταν πλέον εκούσια και ελεύθερη, αλλά υποχρεωτική και αποτέλεσμα όρου πολεμικής ήττας. Έπειτα από αρκετές διαφωνίες και των δύο πλευρών, η συνδιάσκεψη της Λοζάνης τελικά αποφάνθη ότι αν και μισητό αυτό το μέτρο της υποχρεωτικής ανταλλαγής, ήταν το μόνο ενδεδειγμένο στην περίπτωση και συνέστησε την αποδοχή αυτής με τον όρο να εξαιρεθούν οι Έλληνες κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης, οι κάτοικοι της Ήμβρου και της Ενέδου και οι μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Τότε η Ελλάδα που είχε καταστραφεί από όλους τους συμμάχους της αναγκάστηκε να υποκύψει και να υπογράψει συγκεκριμένη σύμβαση της υποχρεωτικής ανταλλαγής. Με την οποία χιλιάδες Έλληνες μερικάς Ασίας εξαναγκάστηκαν σε επαναπατρισμό. Η ανταλλαγή που πραγματοποιήθηκε προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. Μετακινήθηκαν από την Μικρά Ασία στην Ελλάδα 1.650.000 Τούρκοι υπήκοοι χριστιανικού θρησκεύματος και από την Ελλάδα στην Τουρκία 670.000 Έλληνες υπήκοοι μουσουλμανικού θρησκεύματος. Η θρησκεία αποτέλεσε το βασικό κριτήριο για την ανταλλαγή. Μεταξύ των ανταλλάξιμων πληθυσμών υπήρχαν τουρκόφωνοι Έλληνες, Πόντιοι, Αρμένοι, Καραμανλίδες καθώς και ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι. Ομόφωνη είναι η γνώμη των ιστορικών ότι η μικρασιατική καταστροφή του 1922 και ο ξενιζωμός των Ελλήνων της Μικράς Ασίας του Πόντου και της Ανατολικής Θράκης που ακολούθησε αποτελούν ένα από τα μεγαλύτερα πλήγματα που έχει υποστεί ο Ελληνισμός από την αρχή. Απλωμένος από τα πανάρχια χρόνια στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου και πιο πέρα ακόμη στην Καποδοκή και τα παράλια του Πόντου, ο Ελληνισμός αυτός αποτελούσε ανέκαθεν ένα αναπόσπαστο ίσως και το πιο ζωντανό κομμάτι του έθνους. Από σήμερα όλοι αυτοί οι πρόγονοί μας θα έχουν τη θέση μνήμη στο κέντρο της πλευρής του χωριού μας και καλούμε τους αναπομείνοντες εν ζωή για μας ήρωες Κερβανίδη Βενιαμίν, Αλιβάνογλου Εκατερίνη, Χριστόγλου Μαρίτα και Καλυσταλίδη Μαρίτα να κάνουν τα φωτογραφία. Περιμένετε εσείς κάτω, να μείνουν μόνο οι ηλικιωμένοι. Μισό λεπτάκι λίγο. Μισό λεπτάκι. Περίμενε λίγο, γύρνα λίγο.
Περιμένετε λίγο. Η γιαγιά από εδώ. Λοιπόν, μισό λεπτάκι λίγο. Μια φωτογραφία. Όλοι να βγάλουμε. Ωραία. Δεν φαίνεται καλά. Αυτή η φωτογραφία πρέπει να μπει σε κορνίζα μέσα στο κοινοτικό γραφείο. Υποχρέωση του Προέδρου. Λοιπόν, να μην τα κουράζουμε. Ας κάνουμε τα αποκαλυπτήρια τώρα. Όχι. Πιάσει και οι τρεις. Έλα, εντάξει. Έλα. Ο πρόεδρος κοινότητας να παραλάβει τη σημαία. Από τα κόκαλα βγαλμένα.